Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Για να δούμε βεβαίως όλα τα ζητήματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την περιφέρεια, συζητούσαμε και προηγουμένως με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Αν κινείται κάτι τελικά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν έχουμε ανοίξει, δεν έχει ανοίξει ακόμα το νέο ΕΣΠΑ. Η απορροφητικότητα. Καταρχήν, για να υπάρξει το νέο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία. Η συμφωνία. Γιατί χωρίς συμφωνία δεν πρόκειται να υπάρχει ούτε νέο ΕΣΠΑ, ούτε ΒΕΣΠΑ. Έτσι. Να το πούμε και αυτό. Χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει Ευρώπη γενικά. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Ό,τι σχετίζεται με την Ευρώπη. Και εντάξει, είναι κακή η Ευρώπη για πολλούς μας, αλλά είναι και πάρα πολύ καλή για όλα αυτά τα προγράμματα που γίνεται. Θεωρώ ότι δεν μας θέλει κανένας, ούτε η Ευρώπη, ούτε η Γερμανία, ούτε κανένας. Φταίμε εμείς οι ίδιοι, επειδή επί πολλά χρόνια κάναμε μια πολύ κακή διαχείριση. Ίσως πολλές φορές δεν προστατεύσαμε τα συμφέροντά μας σε πολλά επίπεδα, από το αγροτικό θέμα μέχρι. Δηλαδή, ουσιαστικά χάσαμε τη δύναμη ως χώρα, γιατί χάσαμε να παράγουμε, σταματήσαμε να παράγουμε. Η βασικότερη οικονομία μιας χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας. Από τη στιγμή που σταματήσαμε το πρωτογενή τομέα, ήμασταν υποχείρια του καθενός. Πολιτική όμως ήταν αυτή που ακολουθήθηκε στο να σταματήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι φταίμε εμείς που δεν διεκδικήσαμε την πολιτική αυτή που αρμόζει πραγματικά για την ανάπτυξη της χώρας μας, για τη βιώση. Μείναμε στις επιδοτήσεις και σταματήσαμε εκεί. Και οι επιδοτήσεις. Δεν συνεχίσαμε. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό ως έννοια επιδότηση, αλλά είναι κακό με τον τρόπο που έγινε η επιδότηση. Η επιδότηση γίνεται για ποιο σκοπό? Η επιδότηση γίνεται για δύο σκοπούς. Ή όταν υπάρχει κάποιες καιρικές καταστάσεις που χάνει κάποιος τη σοδειά του ή οτιδήποτε και έρχεται να καλύψει ένα μέρος του εισοδήματός του, ή αντιθέτως δημιουργείς ένα plus, in plus κάτι, δημιουργείς μια προσθετική αξία σε αυτό που παράγει στα έσοδα αυτού νου, για να κάνει καλύτερη την παραγωγή του, για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες. Η επιδότηση πάντως σίγουρα δεν είναι για τη Μιχολού που είναι δημοσιογράφος και φανεί στην Εθνική Οδό να χωράφει και παίρνει επιδότηση. Έτσι. Γιατί αντιθέτως, αυτό γινόταν όλα τα χρόνια. Φτάσαμε σε ένα σημείο οι επιδοτήσεις να μοιράζονται στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, να μην βάλω μόνο την Αθήνα, να βάλω Θεσσαλονίκη και οτιδήποτε, και όχι εκεί που πραγματικά υπάρχει παραγωγή. Και ακόμα από αυτοί που παράγανε, που ήταν πραγματική παραγωγή και παράγανε, βλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία, σταμάτησαν. Περισσότεροι μεταπηδήσανε στο ψεύτικο κομμάτι, στο αερετζίδικο, παρά από τη μια πλευρά προς την άλλη. Αυτό πληρώσαμε. Επί πολλά έτη, δυστυχώς αυτό πληρώσαμε. Ευχόμαστε μέσα από αυτή τη κρίση να μας βρει, σίγουρα θα μας βρει ενωμένος, το ξαναλέω. Οι Έλληνες έχουν αυτή τη δυνατότητα ότι μέσα σε κρίση να ενώνονται, αλλά δυστυχώς πολύ γρήγορα το ξεχνάνε. Θα το θυμηθείτε, θα περάσει η κρίση, σε χρόνο ρεκόρ θα ξαναμαλώνουμε ποιος θα διαχειριστεί τι και με ποιο ψέμα θα πάρουμε την ψήφο του λαού. Γιατί το μόνο που είναι δεδομένο για τη χώρα μας, άλλα προεκλογικά και άλλα μεταεκλογικά. Αυτό το θεωρούμε πια το μοναδικό δεδομένο. Τώρα λοιπόν έχουν σταματήσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα, δεν κινείται τίποτα. Θέλω να σας πω ειλικρινά, η οικονομία στηρίζεται σε κάτι πολύ βασικό, κυρίως το επιχειρήν, η επιχειρηματικότητα. Στηρίζεται σε μια σταθερή κατάσταση μιας οικονομίας. Αυτή τη στιγμή με την αβεβαιότητα που υπάρχει, πάρτε ο καθένας από τον εαυτό του να... Εάν αυτή τη στιγμή είχε τη δυνατότητα να κάνει μια επιχείρηση ή στην επιχείρηση να την αναπτύξει, αν θα έφτιαχνε αυτή τη στιγμή αυτό το βήμα. Υπάρχουν περιθώρια να υπάρξει μια κίνηση, μια κινητικότητα με συνεργασίες. Για παράδειγμα, θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, υπήρξε μια συνεργασία με επιμελητήρια άλλων χωρών, γειτονικών, βαλκανικών χωρών. Αυτή είναι μια διέξοδος σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, που υπάρχει μια ασταθές το οικονομικό περιβάλλον, αλλά επειδή ούτως ή άλλως υπάρχει μια συνέχεια στη χώρα, δεν θα κατεβάσει διακόπτη. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι για μια χώρα δεν είναι κακό όταν είναι κακή η οικονομία της. Και ξέρουμε ότι είναι σε αυτή τη δεδομένη και πάμε για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι η αβεβαιότητα. Με αποτέλεσμα και οι ξένοι επενδυτές, με την αβεβαιότητα που έρχονται, δηλαδή έχουμε κάνει πάρα πολλές επαφές, που βλέπουμε ότι δεν κάνουν το επόμενο βήμα. Ναι. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ελλάδα, αλλά δεν ξέρουν πού θα είμαστε αύριο. Θα είμαστε δηλαδή, στο ευρώ. Αν θα είμαστε εκτός ευρώ. Λογικό δεν είναι. Όταν έρθει κάπου να επενδύσει, έχει κάποια δεδομένα. Προφανώς, ναι.
αυτή τη στιγμή. Άρα κάνει ήταν παγωμένη στάση, δηλαδή περιμένουν τις εξελίξεις για να δουν τι γίνεται. Λογικό, λογικό. Και δεν το βρίσκω παράλογο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αυτό που λέω, δεν θεωρώ βέβαια. Και από την άλλη, είναι και πολύ άσχημο να λέμε οποιαδήποτε συμφωνία καλή συμφωνία. Mm-hmm. Έτσι. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο. Και γιατί το χάσαμε αυτό χρόνο? Γιατί από τη μια ήρθαμε και είπαμε μια πολλά προεκλογικά, είπαμε πολλά πράγματα, πολλές φορές το χειρότερο από όλα είναι... Επίσης περιμέναμε οι προηγούμενοι να περάσει ο χρόνος, μήπως και πάμε σε εκλογές και γιατί να κάνουμε συμφωνία. Το χειρότερο, θα πω, θα ρίξω και εκεί τις ευθύνες, γιατί επίσης είναι και εκείνο πολιτική μεγάλη ευθύνη ο χρόνος που πήγαμε σε εκλογές, διότι πήγαμε σε ένα χρόνο σε εκλογές για να μην έρθει συμφωνία και μην πάρουμε το μεγάλο το πολιτικό κόστος. Έτσι, θα μπορούσαμε να πάμε αργότερα να έχει επιτευχθεί μια συμφωνία και να πάμε σε έναν άλλο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή δυστυχώς όλοι λειτουργούμε πώς θα σώσουμε τον εαυτό μας και μόνο αυτό, και λες και έχουμε γεννηθεί όλοι για να είμαστε πολιτικοί, για να είμαστε υπουργοί, για να γίνουμε πρωθυπουργοί, για να γίνουμε και εγώ δεν ξέρω τι. Δηλαδή, όποιος γίνεται κάτι, αισθάνεται τον εαυτό του ότι δεν υπάρχει αύριο χωρίς αυτό, και κάνει τα πάντα για να μείνει εδώ για όσο χρόνο μένει. Και στο τέλος το μόνο που κάνει είναι να απομονώνεται και να τον βρίζουν άπαντες. Και βλέπουμε τις εικόνες, δεν χρειάζεται. Ξέρεις, άμα ήταν να τον βρίζουν άπαντες, καλά θα ήταν. Το θέμα είναι ότι αυτά που κάνουν έχουν επιπτώσεις στον κόσμο. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί διότι δεν παίζεις με τον εαυτό σου, παίζεις με ένα λαό, παίζεις με τις οικονομίες αυτού του λαού. Αλλά το ξαναλέω πάλι, επειδή από τη φύση μου είναι αισιόδοξη, εύχομαι να τελειώσουν όλα αυτά, να έρθει με το καλύτερο δυνατόν τρόπο. Η καλύτερη συμφωνία, δεν μπορώ να πω ότι αυτά που ακούμε και από αυτή την κυβέρνηση και ακόμα από το Υπουργό Οικονομικών, εγώ σε πολλά συμφωνώ. Ότι και η προηγούμενη κατάσταση, ότι δεν οδηγούσε σε κανένα αναπτυξιακό χαρακτήρα δεδομένο, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις. Αλλά δυστυχώς οδηγηθήκαμε εδώ, δυστυχώς φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν σου δίνει δυνατότητα για πολλές διαπραγματεύσεις. Γιατί εύκολα να πούμε ένα όχι, εγώ να το πω το όχι. Πιο μπροστά από όλους. Τι σημαίνει αλλά το όχι, είναι το θέμα. Το μετά, δεν το έχουμε πει κανένας ότι εστί μετά. Δυστυχώς η Ευρώπη χτίστηκε μόνο για να δημιουργείται, όχι για να διαλύεται. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη από το 57 που ξεκίνησε από τη δημιουργία της. Είχανε μόνο την σκέψη στο της Ένωσης. Το ζήτημα πάντως είναι ότι... Έφτασε σε ένα σημείο ότι η Ευρώπη από ένα σημείο και μετά έχασε την πραγματική της διάσταση. Αυτή τη στιγμή θεωρώ η αντίδραση της Ελλάδας για άλλη μια φορά, θα μου το θυμηθείτε, θα είναι ο προπομπός ίσως για μια καλύτερη Ευρώπη. Το ξαναλέω. Μακάρι, το ζήτημα όμως είναι ότι τώρα 5 μήνες έχουν πάει πίσω όλα τα θέματα που αφορούν και την περιφέρεια και της Μακεδονίας και τη χώρα γενικότερα. Και αυτά που κινούνται, υλοποιούνται, είναι αυτά που ήταν ήδη δρομολογημένα ή μικρότερες εμβέλειες. Για παράδειγμα, στο δικό σας το κομμάτι, επειδή μιλάμε για επιχείρηση, ανταγωνιστικότητα και περιβάλλον, και πάω στο τελευταίο που είναι το περιβάλλον, έχω στο μυαλό μου δύο πράγματα. Ένα είναι πρόσφατα που είδα το δελτίο τύπου για την καταπολέμηση των κουνουπιών, θεωρώ πάρα πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά όμως, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο και χαιρόμαστε που το ξεκινάμε. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με την προστασία της ρήπανσης του περιβάλλοντος, της μόλις του περιβάλλοντος. Και αυτό έχει να κάνει με ρέματα. Έχει να κάνει με νερά που δεν είναι καθαρά. Ναι, είναι δύο διαφορετικά. Απλά και τα δύο επειδή έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Να σας πω λίγο κάτι. Όσο φορά προς το πρώτο, ισχύει όντως. Αλλά η καταπολέμηση των κουνουπιών, να το θυμηθείτε, έγινε κάτι ότι δεν έχει γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Αν και δεν είναι στο αντικείμενό μου. Παρ' όλα αυτά όμως θα σας πω, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τη συγκεκριμένη. Η μεγάλη επιτυχία που έχει κάνει φέτος η περιφέρεια είναι να κάνει το διαγωνισμό για 2 έτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι του χρόνου δεν θα περιμένουμε όλες αυτές τις εγκρίσεις που ήταν όλη αυτή η μεγάλη χρονοκαθυστέρηση. Πέρυσι δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Η πρόπερση. Πρόπερση δεν το έκανε. Οι διαγωνισμοί δεν διεξάχθηκαν από την περιφέρεια. Φέτος από πέρσι τις πήραμε τελευταία χρονικό διάστημα. Φέτος που το σχεδιάζαμε από το φθινόπωρο. Και καλώ σκεφτήκανε και μπράβο τους και ήταν και η δικιά μου και άποψη. Γιατί έγινε τόσο αργά. Είναι διαιτής. Γιατί έγινε τόσο αργά. Η διαιτής είναι γιατί αργεί πάρα πολύ οι εγκρίσεις που παίρνουμε. Κυρίως και όσον αφορά ο προστατευτικός έλεγχος και κυρίως από το Υπουργείο Υγείας όσον αφορά για τη συγκεκριμένα σκεύη. Μπορεί να είναι κάθε φορά τα ίδια, αλλά διαρκώς χρειάζονται νέες εγκρίσεις. Γιατί να αργεί όμως τόσο πολύ. Και καθυστερεί πάρα πολύ και η έγκριση της ακμιοκτονίας.
Εγώ έχω πει ότι είναι λάθος ο τρόπος που μας δίνει δυνατότητα το Υπουργείο, γιατί το λέω ξεκάθαρα. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, τι κάνουμε κατά πολέμηση? Κάνουμε κατά πολέμηση τις προνύφες. Ναι. Δηλαδή τα κουνούπια που δεν έχουν βγει. Και οι ψεκασμοί που ήδη έχουν ξεκινήσει και σε πολύ καλό χρόνο. Mm-hmm. Ήδη όμως υπάρχει μια γενιά και δύο γενιές κουνουπιών που και είναι σοβαρά. Τρεις μπορώ να σας πω, διότι ξέρω περιοχές που υποφέρουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό θέλω να σας πω. Και τώρα ο ψεκασμός στις προνύφες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να σκοτώσει τα συγκεκριμένα κουνούπια που ήδη, που ήδη πετάνε. Άρα δηλαδή, συγγνώμη να καταλάβω, αυτός που πήρε αυτή τη δουλειά και την πήρε για δύο χρόνια, θα πληρωθεί αυτόν τον χρόνο με το σκεπτικό ότι κάνει μια ολοκληρωμένη δουλειά, γιατί ολοκληρωμένη δουλειά δεν είναι. Θα πληρωθεί με βάση με αυτό που ψεκάζει. Αλλά το ξαναλέω, θέλω να καταλάβετε. Ο ψεκασμός έχει να κάνει με τις προνύφες. Η ακμεοκτονία, ναι, δηλαδή το να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τα ακμαία, δίνεται μόνο με κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Υγείας και δεν μας το δίνουν. Και δυστυχώς ακμαία επιτρέπουν, πάντα μας προσπερνάνε τα δεδομένα και τα αρνητικά αποτελέσματα. Όταν θα δείτε να έχουμε 2-3 mm-hmm. ανθρώπινες ζωές, ναι, που τότε έρχεται η άδεια. Η άποψή μου και η λογική της περιφέρειας είναι ότι αυτή η άδεια πρέπει να δίνεται από την εξαρχή. Καταρχήν να ξεκινάει με ακμαία. Ο διαιτής διαγωνισμός τι σημαίνει? Αλλά δηλαδή, τι γίνεται τώρα, τι σημαίνει ο διαιτής? Ότι του χρόνου, από το Μάρτιο, όταν θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, θα ξεκινήσουμε και δεν θα υπάρχουν αυτές οι γενιές. Βέβαια, η φετινή χρονιά είναι μία δύσκολη και νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο. Πολλές βροχές. Αυτές οι πολλές βροχές τι κάνει? Δημιουργεί πάρα πολλές εστίες όπου εκεί μπορούν να δημιουργηθούν μπορεί τα κουνούπια. Μπορεί να φανεί λίγο φτερό που θα πω αυτό, αλλά εγώ θα μπορούσα να πω ως πολίτης πρόβλημά σας. Φροντίστε να το τακτοποιήσετε ή να το προλάβετε ή να το έχετε μελετήσει ή να το έχετε συμπεριλάβει. Δεν με αφορά στο αν οι ενέργειες της ΧΥΠΣ, οι εταιρείες, οι υπηρεσίες, οι οργανισμού δεν είναι επαρκείς. Απλώς εγώ σας αναφέρω πώς είναι, ναι, τα δεδομένα και πώς είναι οι καταστάσεις. Και γι' αυτό, αλλά φέτος ξεκινήσαμε νωρίτερα από πέρσι. Και του χρόνου, βέβαια, σας το λέω ότι θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός όταν αυτό επιβάλλεται. Πάντως θα έχετε την πατέντα ότι ξεκινήσατε νωρίτερα και έχετε τα λιγότερα αποτελέσματα. Του χρόνου δεν θα έχουμε τα λιγότερα αποτελέσματα, δεν θα το έλεγα. Σας το ξαναλέω. Θα φάνει λίγο αργότερα. Γιατί να σας πω κάτι. Προς το παρόν δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί τα λιγότερα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχουν τα λιγότερα αποτελέσματα. Εάν φανταστείτε ότι στις συγκεκριμένες περιοχές τις δικές μας, Θεσσαλονίκη, Πιερία, mm-hmm. η Μαθία, ότι είναι το σύνολο του κάμπου η οριζόμενη. Mm-hmm. Όπου το κουνούπι είναι ατελείωτο. Mm-hmm. Υπήρχαν περιόδους που υπήρχαν. Η καταπολέμηση έτσι ξεκίνησε, από αυτές τις περιοχές. Η καταπολέμηση των κουνούπιών δεν ξεκίνησε ως προς τον νόσο, ως προς την όχληση. Επειδή ήταν υπερβολικά τα κουνούπια και γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία. Δεν θα το έλεγα ότι έχουμε τα χειρότερα αποτελέσματα. Γιατί συγκεκριμένη λέω με αφορμή αυτό. Γιατί θα γίνει μισή δουλειά γι' αυτό. Και ίσως είναι η πρωτοτυπία. Που έπρεπε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Είναι μια αρχή όμως. Είναι μια αρχή. Που βάζει νέα δεδομένα για τη νέα χρονική περίοδο. Και να σου πω κάτι. Πρέπει όταν κάνουμε μια δυναμία ή ένα λάθος ή χρονικά ή από οπουδήποτε. Που μπορεί να μην είναι από την περιφέρεια. Το ξαναλέω. Ναι. Ναι, γιατί το πολίτη δεν τον ενδιαφέρει αν αυτό οφείλεται στην περιφέρεια ή κάπου αλλού. Εγώ σας το λέω ότι, ναι, η περιφέρεια και ειδικά ο περιφερειάρχης το έχει ρίξει πρώτη προτεραιότητα. Και αντιπεριφερειάρχης που ασχολείται η θεματικό της κυρία Τζάκη. Ναι, ναι. Αλλά αυτό που σας το λέω, δεν το ενδιαφέρει ο πολίτης τώρα ποιος με καθυστερεί, τι με καθυστερεί. Δεν το ενδιαφέρει. Και το τσιμπάνε κουνούπια και σου λέει πού είναι η περιφέρεια, κουνούπια έχω. Ναι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Και θα μου το θυμηθείτε. Και αυτό που ήθελα να πω, όταν βλέπουμε μια δυναμία, αυτό ήταν η αδυναμία μας και γι' αυτό το κάναμε διετή. Επειδή βλέπαμε κάθε χρόνο η αδυναμία όλων των υπηρεσιών να συντονιστούν και να έχουμε το χρόνο που απαιτείται, και γι' αυτό λόγο έγινε διαιτής. Αυτό είναι ένα ζήτημα του συντονισμού. Να ρωτήσουμε, να μου πείτε λίγο για το θέμα αυτό που αφορά τα ρέματα, την καθαρότητα, τους ελέγχους, το μηχανισμό. Καταρχήν, να σου πω για το περιβάλλον. Ναι. Αυτή τη στιγμή σε μια καλή κατάσταση για ένα λόγο. Ότι δεν δουλεύουν οι βιομηχανίες. Mm-hmm. Δυστυχώς, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε έναν. Έχουμε γενικότερα ένα γενικότερο συντονισμό και όσον αφορά και με τη ΤΑΦΡΟ 66, mm-hmm. που υπήρχαν πολλά θέματα. Και νομίζω είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο. Σε πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο. Από την άλλη, προσπαθούμε κυρίως είτε από μορφές καταγγελίες ή από άλλου είδους μορφές να είμαστε άμεσα και να επιβάλλονται τα πρόστιμα που πρέπει να επιβληθούν. Γιατί ο ρυπαίνων πρέπει να πληρώνει, mm-hmm. είναι δεδομένο. Mm-hmm.
Και πρέπει να πληρώνει γιατί κάνει κάτι το οποίο είναι εις βάρος όλης της κοινωνίας. Όλων. Έτσι, δηλαδή δεν το συζητώ. Πληρώνει. Και μπαίνουν τα πρόστιμα. Ή πέφτουν τα τηλέφωνα νωρίτερα. Έχουν μπει τόσα πολλά πρόστιμα που δεν έχουν μπει ποτέ από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και όχι μόνο σε πολίτες και σε φορείς. Πείτε μου ένα παράδειγμα ενός φορέα ο οποίος προχώρησε σε ρήπανση του περιβάλλοντος και του επιβλήθηκε πρόστιμο. Κυρίως έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Mm-hmm. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα. Ναι, όχι ονόματα. Αλλά έχουν επιβληθεί και σε δήμους και στον ίδιο το φορέα όσον αφορά για αστοχίες ή για αμέλειες. Σε μονάδες που ρυπαίνουν, είτε αυτές είναι όπως είπατε βιομηχανίες, είτε είναι επιχειρήσεις. Δείτε οτιδήποτε. Έχουν μπει πρόστιμα, υπάρχει δηλαδή ο ελεγκτικός μηχανισμός. Βεβαίως υπάρχει. Ναι. Και υπάρχουν, πληρώνονται. Και να σου πω κάτι άλλο. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, ακόμα με τους φορείς, όταν πρόκειται για έργα κοινής ωφέλειας, δεν ξέρω εάν το πρόστιμο του ενός φορέα προς το άλλο δημιουργεί προς το... ή ακόμα και προς τον ιδιώτη. Mm-hmm. Εγώ αυτό που πρότεινα στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Τσιρώνη, τα συγκεκριμένα πρόστιμα ή τα ποσά, γιατί το πρόστιμο με ποια διαδικασία μπαίνει. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Mm-hmm. Εκεί που είναι να βάλουμε. Δηλαδή, τι θέλουμε την άλλη μέρα να μην δημιουργούμε. Mm-hmm. Εμένα η πρότασή μου προς το Υπουργείο ήταν η εξής. Το συγκεκριμένο ποσό προστίμου να απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου όταν γίνεται έργο που αφορά για τη συγκεκριμένη βλάβη. Προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, προτιμώ τις 100.000 mm-hmm. ευρώ που θα ρίξω σε μια βιομηχανία. Οι 100.000 ευρώ να απαλλαχθεί όταν θα τη ρίξει, λέω έτσι, για την επέκταση ναι. και την καλύτερη συντήρηση του βιολογικού του. Βέβαια, ναι. από την άλλη, αυτό δεν είναι άμεσα δεσμευτικό. Το λέω ναι. λέγοντας ότι έτσι προστατεύω είναι το περιβάλλον. Είναι η νοοτροπία του ναι. να αποκτήσω μια περιβαλλοντική ευαισθησία. Από την άλλη, όμως, μια επιχείρηση, μια εταιρεία, η οποία θα κληθεί να πληρώσει 100.000 ευρώ, που στην πορεία δεν θα γίνουν 50 και δεν θα έχουν πέσει τα τηλέφωνα νωρίτερα για να πούνε έρχονται να κάνουν έλεγχο. Και την άλλη μέρα θα πρέπει να τα πληρώσω και όχι μετά από 5 χρόνια. Δεν λειτουργεί και αυτό εξίσου αποτρεπτικά. Συν το ότι αν σε γράψω την Τετάρτη και σου βγάλω ένα πρόστιμο 50, 100, 200 και ξανάρθω όμως την Παρασκευή και σου ξαναβγάλω άλλα 50, δεν λειτουργεί και αυτό αποτρεπτικά. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει και αυτή η αίσθηση χαλαρότητας. Νομίζω σας το είχα πει στην προηγούμενη που είχαμε κάνει πάλι μια συνέντευξη, ότι θεωρώ ότι η επιτυχία της συγκεκριμένης διοίκησης περιφέρειας και ιδιαίτερα του Απόστολου Τζικώστου, του Περιφερειάρχη. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν έχουμε δώσει τα δείγματα ότι λειτουργούν τα γραφεία των αντιπεριφερειαρχών ως γραφεία για να τους λύσει το ρουσφέτη. Mm-hmm. Και το λέω ξεκάθαρα. Νομίζω με ξέρουν πάρα πολύ λίγοι ποιος είμαι, ότι είμαι τυχαία να είμαι αντιπεριφερειάρχης mm-hmm. περιβάλλοντος, στην άποψη, όχι ότι είναι μεπτό να με γνωρίζουν mm-hmm. οτιδήποτε, mm-hmm. το βιομηχανικό χώρο ή οτιδήποτε, ή ότι αυτοί είναι που μολύνουν. Αλλά δεν είναι νομίζω ο σκοπός μας. Ο σκοπός μας είναι να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα οι υπηρεσίες, πιο αντικειμενικά, πιο δίκαια και όχι εξαντλητικά. Mm-hmm. Γιατί και ποιο είναι το πρόβλημα. Και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο μπορεί να φτάσουμε στο άλλο, χειρότερο επίπεδο. Να κλείσει εντελώς η επιχείρηση. Και μετά, όχι μόνο να μην λυθεί και αυτό το περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά να δημιουργήσουμε και άλλο είδους ζητήματα. Να δημιουργήσουμε και άλλο είδους ζητήματα. Έτσι, δηλαδή, ναι. δεν σημαίνει ότι πάντα το πρόστιμο είναι αυτό που βοηθάει. Εγώ είμαι υπέρ του προστίμου, αλλά να πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιο σημαντικό είναι η συχνότητα. Η συχνότητα το υπάρχει, τον ελέγχο. Ο έλεγχος είναι πολύ σημαντικό. Και ένα σημαντικό άλλο, παιδιά, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, τώρα έτυχε να έρθει στην περιφέρειά μας από την αρχή του έτους η διεύθυνση πρώην Οργανισμός Λαϊκών Θεσσαλονίκης. Και τώρα έχουμε την διεύθυνση Λαϊκών. Με μια Θεσσαλονίκη που έρχονται από όλη την Κεντρική Μακεδονία mm-hmm. και mm-hmm. συμμετέχουν οι παραγωγοί, επαγγελματίες πολιτές. Ξέρετε ότι εδώ και αρκετό διάστημα έχουμε διαρκώς επόπτες έξω, δεν υπήρχε κανένας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι, συν τη συνδρομή, πολύ μεγάλη συνδρομή που έχουμε από την αστυνομία, γιατί θέλανε τον έλεγχο. Να συμμαζευτεί επί το τρία θέμα. Χρόνια δεν υπήρχε κανένας. Κάποια στιγμή, σήμερα με ενόχλησε κάποιος, δεν θέλω να πω, και μου λέει, μα ξέρετε, τρία χρόνια λέει. Δεν με ενόχλησε ποτέ. Δεν με ενόχλησε. Μα δεν έχεις άδεια, άνθρωπε. Δεν λέω ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Απλώς είναι παράνομος και τρία χρόνια δεν υπήρχε κανένας. Δεν μπορώ να σε νομιμοποιήσω. Μάλιστα. Έτσι, αυτό θέλει. Και τι γίνεται, θέλει ο άλλος που έχει νομίμως την άδεια, που έρχεται να την ανανεώσει και δεν έχει πληρώσει ούτε το ΟΑΕ του, mm-hmm. ούτε τις φορολογικές του ενημερώσεις, mm-hmm. γιατί χρωστάει στην εφορία και οφείλει. Και πλέον στην περιφέρεια από οφειλές που είχε στο πρώην οργανισμό. Απλή εφαρμογή του νόμου, ουσιαστικά, για όλους.
Αυτό λέμε. Ναι, αλλά στην Ελλάδα, ξέρετε, εμείς θέλουμε την εφαρμογή του νόμου για όλους εκτός από εμάς. Ναι, αυτό είναι. Και αυτό λίγο πρέπει να το, έτσι είναι, να το προσπεράσουμε. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε, αλλά το εύχομαι. Για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε πάλι και θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της καταπολέμησης των κουνουπιών στο τέλος της σεζόν, για να δούμε τι θα μας πει και ο κόσμος, είμαι περίεργη. Ναι, γιατί ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος, έτσι, και ό,τι γίνεται για τον κόσμο. Όπως και τα ερωτήματα τα δικά μας προέρχονται από τις απορίες και τους προβληματισμούς που έχει ο κόσμος. Και αυτή είναι η υποχρέωσή μας, έτσι. Αυτές οι απορίες δεν είναι απλώς να τις απαντάμε, να τις παίρνουμε από εσάς μαζί με τις υπηρεσίες να προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια σας.